Για πρώτη φορά στην Ελλάδα παρουσιάζεται ένα αυτοκίνητο υδρογόνου. Τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στο πρώτο συνέδριο για την καινοτομία στη Δυτική Μακεδονία δείχνουν ότι πολύ σύντομα αυτό το υδρογονοκίνητο αυτοκίνητο θα κινείται και στους ελληνικούς δρόμους. Εδώ φαίνεται ότι προς το παρόν χρησιμοποιώ υδρογόνο που πάει στην Κυψέλη, που πάει στο μοτέρ, στο ηλεκτρικό. Όταν πάω πολύ γρήγορα, χρησιμοποιεί και μπαταρία. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα αυτοκίνητο με τη χρήση υδρογόνου κυκλοφορεί στους δρόμους της Κοζάνης. Ήδη έχουμε αργήσει ως Ευρωπαίοι. Βλέπω την υλοποίηση των πρώτων έργων στα επόμενα 2 χρόνια. Έχουμε το σύστημα του IPSAI. Το IPSAI είναι τα μεγάλα project του κοινού ενδιαφέροντος της Ευρώπης. Και η Ελλάδα, η Δυτική Μακεδονία, έχει πάρει το μεγαλύτερο project με 800 εκατομμύρια από όλους τους Ευρωπαίους. Το υδρογονοκίνητο αυτοκίνητο παρουσιάστηκε στο πλαίσιο του πρώτου τριήμερου συνεδρίου και έκθεσης στη Δυτική Μακεδονία στο εκθεσιακό κέντρο Σαγκύλα Κοζάνης. Τα επόμενα 2 χρόνια φαίνεται να κυκλοφορεί στους ελληνικούς δρόμους το αυτοκίνητο με τη χρήση υδρογόνου, ξεκινώντας από τη Δυτική Μακεδονία. Δείχνουμε αυτό το αυτοκίνητο, το οποίο μέρη του εξοπλισμού του θα κατασκευάζονται εδώ στη Δυτική Μακεδονία μέσα από αυτή την μεγάλη επένδυση της Advent που έχει κλειδώσει εδώ στη Δυτική Μακεδονία ύψους 780 εκατομμύρια ευρώ και θα παράγει κυψέλες καυσίμου. Θα απασχολούνται πάνω από 650 άτομα, όπως μας είπε και σήμερα ο κ. Γρηγορίου, και αυτός ο εξοπλισμός θα πωλείται σε αυτοκινοβιομηχανίες όλο τον κόσμο. Ένα συνέδριο στο οποίο πρωταγωνιστούν οι νέες τεχνολογίες και το καύσιμο του μέλλοντος, που στόχο έχει την μείωση των εκπομπών ρήπων και δεν είναι άλλο από το πράσινο υδρογόνο. Οι κυψελίδες καυσίμου μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε διαφορετικούς τομείς. Ο ένας τομέας είναι της βοηθητικής ενέργειας, αυτό που λέμε backup power, σε κεραίες κινητής τηλεφωνίας, γενικά όπου χρειάζεται βοήθεια. Αυτή τη στιγμή χρησιμοποιούνται οι διζελογεννήτριες και επειδή οι διζελογεννήτριες είναι βρώμικες, οι κυψελίδες καυσίμου είναι η επόμενη λύση. Στόχος του συνεδρίου είναι η ανάδειξη του καινοτόμου επιχειρηματικού περιβάλλοντος της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και η αξιοποίηση ερευνητικών καινοτόμων έργων, αλλά και δράσεων από ερευνητές, επιχειρήσεις και πανεπιστήμια.